τσαβατινιό. Και θα βάλουμε και λίγη κανέλα, Ελένη. Ωραία. Κανέλα. Ναι, ναι. Εδώ. Βεβαίως. Μα δεν έχει τίποτα σε κόκκινη σάλτσα. Δεν χρειάζεται να έχει κόκκινη σάλτσα. Έχω την κανέλα, την έχω έτσι συνδυασμένη. Αυτό που τόσο τώρα δεν σ' αρέσει. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Δεν την έχω νιώσει μέσα την κανέλα όμως. Είναι ελάχιστη, δεν χρειάζεται να τα ανακατεύουμε. Mm. Το ιδανικό είναι να το ανακατέψουμε καλά και να το βάλουμε λίγο στο ψυγείο να σφίξει ζύμη. Το κοιμάς. Συγγνώμη, γιατί ξεχάστηκα. Ψωμί δεν έχεις βάλει μέσα. Όχι. Ούτε φρυγανιά. Όχι. Mm. Όχι. Καλέ. Μια γουλιά, ούτε γουλιά, μια σταγόνα, ίσα για τη γεύση έβαλα στο στόμα μου από το τσίπουρο και νιώθω το κάψιμο εδώ. Εδώ, ανάμεσα στο στήθος μου. Μήπως τα καίει όλα. Γιατί νιώθω αυτό το κάψιμο τώρα εδώ, εδώ, σε αυτό το σημείο το νιώθω. Καλέ, τι μου έδωσες, δεν πιστεύω να έχεις φέρει τίποτα άλλο. Όχι, ρακί είναι. Είσαι σίγουρος, και γιατί με έκαψε. Και έχονται μέχρι και εδώ πέρα όπως στα αυτιά μου νιώθω. Και δεν ήπια, μια σταγόνα αφού του το έριξα όλο. Ρε σίγουρα έφερε σωστό, μήπως είχες ρίξει τίποτα άλλο μέσα και πάθω τίποτα. Όχι, όχι. Πες μου, να πάω καμαρίνι να κάτσω να περιμένω. Όχι, όχι. Ναι, παιδιά, νιώθω ένα κάψιμο, σας λέω εδώ, ανάμεσα στο στήθος μου. Καθαρή ήτανε. Τι έφερε, ρε. Από πού την πήρατε. Δεν είναι νοθευμένη, καθαρή ήτανε. Τι θα πει νοθευμένη, γιατί και εμείς που ψωνίζουμε από την Κρήτη νοθευμένα τα παίρνουν οι άνθρωποι, είναι ωραίοι. Ρακή είναι. Παιδιά, εγώ νιώθω ένα κάψιμο εδώ, δεν κάνω πλάκα, έτσι. Άμα σας πάθω τίποτα και πέσω κάτω, να ξέρετε, να πείτε από αυτό εδώ πέρα που λέει ότι ήταν ρακή η δοκίμασα. Εγώ βλέπω και κάτι άλλα πράγματα μέσα σίγουρα. Είσαι σίγουρος ότι μου έχει φέρει και έχω πιει ρακή. Ρακή είναι, ναι. Μα τι μυρίζει. Ξέρω τι μυρίζει. Ρακή μυρίζει. Μην πας και ρίξεις και τίποτα άζαξ μέσα. Μύρισε το. Δεν ξέρω, και νιώθω ένα κάψιμο εδώ, σου λέω.